Τρει ημέρε μένουν για να ολοκληρώσουμε το πρώτο τμήμα τη προσπάθειά μα και να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Είναι σίγουρο ότι η κόπο μα έχει καταβάλει όλου και πω όλοι θα θέλαμε να περάσουμε αυτέ τι τρει ημέρε διαφορετικά. Α σκεφτούμε όμω ότι κάθε μέρα που μένουμε σπίτι κάνει ακόμα πιο ισχυρά τα θεμέλια πάνω στα οποία θα στηριχθούμε για να κάνουμε το επόμενο βήμα από Δευτέρα. Αύριο υποδεχόμαστε την Πρωτομαγιά με καιρό πραγματικά ανοιξιάτικο. Όπω και το Πάσχα, θα περάσουμε την αυριανή μέρα διαφορετικά. Είτε στο σπίτι, είτε μια βόλτα γύρω από αυτό, στο πλαίσιο αυτών που προβλέπονται. Επαναλαμβάνω ότι δεν επιτρέπονται μετακινήσει μακριά από τον τόπο μόνιμη κατοικία μα. Δεν επιτρέπεται να πάμε ούτε στο εξοχικό, πόσο μάλλον στο χωριό. Την Πρωτομαγιά επίση γίνονται κάθε χρόνο μεγάλε κεντρώσει από πολιτικά κόμματα, από οργανώσει και συνδικάτα. Φέτο είναι αλλιώ. Προσβλέπουμε ότι όλα τα σωματεία των εργαζομένων αλλά και όλε τι πολιτικέ δυνάμει, θα αναγνωρίσουμε τη στάση του στην κρισιμότητα των στιγμών, του κινδύνου πρώτα απ' όλα για τα ίδια τα μέλη του και θα συμβάλλουν στην προστασία τη ανθρώπινη ζωή. Θα σεβαστούν τη συλλογική προσπάθεια και τον αγώνα γιατρών, νοσηλευτών και όλων εκείνων που κάνουν τα πάντα για την αποφυγή διασπορά του ιού. Θέλω να επενθυμίσω για ακόμη μια φορά ότι μέχρι τη Δευτέρα ισχύουν στο ακέραιο τα περιοριστικά μέτρα κίνηση, άρα μέχρι τότε απαιτείται έντυπο και SMS για κάθε αναγκαία μετακίνηση. Τήρηση των οδηγιών απαιτείται και στη συνέχεια τη προσπάθειά μα. Γι' αυτό και θα παραλαμβάνουμε συνέχεια του κανόνε τη νέα μα καθημερινότητα από Δευτέρα. Πρόκειται για πρωτόγνωρε καταστάσει και το επαναλαμβάνω, μελετάμε το κάθε μα βήμα με προσοχή. Έτοιμο δρόμο δεν υπάρχει. Ούτε μάνιουαλ που θα συμβουλευτούμε. Βαδίζουμε σαν χαρτογράφη νερά, αλλά με την εμπειρία τι επιστημονικέ γνώσει, τι επιχειρησιακέ μα δυνατότητε σε πλήρη συναγερμό. Γι' αυτό και μιλάμε για σχέδιο το οποίο μπορεί στην πορεία να τροποποιείται αναλόγω των εξελίξεων. Παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή τι γίνεται σε κάθε χώρα, όπω και άλλε χώρε παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή τι κάνουμε εμεί. Ο καθένα προσπαθεί να αντλήσει εμπειρία από θετικέ πρακτικέ. Προχωράμε με βάση επιστημονικέ συμβουλέ. Πρώτο μέλημα, όπω έχουμε δείξει όλο αυτό το διάστημα η υγεία των πολιτών. Αυτή είναι η βασική αρχή κάθε απόφαση, κάθε σχεδίου. Η νέα καθημερινότητα σημαίνει και νέε συνήθειε και νέο τρόπο δημόσια συμπεριφορά. Κοινό στοιχείο, η ευθύνη. Οι νέοι κανόνε ανακοινώθηκαν έγκαιρα προκειμένου να υπάρχει επαρκή χρόνο προετοιμασία. Χέρια πλένουμε, αποστάσει κρατάμε, μάσκες φοράμε. Χέρια, αποστάσει, μάσκες. Το τρίπτυχο του νέου σχεδίου μα. Την ίδια στιγμή συγκεντρώνουμε όλα τα ερωτήματα ώστε αύριο και μεθαύριο να υπάρχουν απαντήσει από αυτήν εδώ την ενημέρωση στι όποιε απορίε. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η σταδιακή επαναφορά σε μια νέα καθημερινότητα θα γίνει όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα, ώστε να μην υπάρξει κάποιο αναγκαστικό πισωγύρισμα. Μένουμε σπίτι μέχρι Δευτέρα και στη συνέχεια βγαίνουμε με προσοχή, με βάση του νέου κανόνε, ώστε να μένουμε ασφαλεί. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι από Δευτέρα είναι ελεύθερη κίνηση των πολιτών εντό του νομού, δηλαδή τη περιφερειακή ενότητα, μόνιμη κατοικία του. Με εξαίρεση τι Μητροπολιτικέ Περιοχέ Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου η μετακίνηση επιτρέπεται εντό των χωροταξικών ορίων τη ίδια Μητροπολιτική Περιοχή. Όσον αφορά στα επιχειρησιακά ζητήματα, θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι ολοκληρώνεται σήμερα στι 8 το βράδυ η παράταση τη καραντίνας που αφορούσε το τμήμα του κυσμού Νέα Μήνη στη Λάρισα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και δημόσια του κατοίκου του οικισμού, αλλά και τη Δημοτική Αρχή και την Περιφέρεια Θεσσαλία, ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό, για τη συνεργασία του και την υπομονή του κατά το προηγούμενο διάστημα. Θα ήθελα επίση να σα πληροφορήσω ότι τι τελευταίε ημέρε έχει πραγματοποιηθεί ένα μπαράζ δειγματοληπτικών ελέγχων από συνεργεία του ΕΟΔΗ και τη Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία σε 14 δομέ που φιλοξενούν συνανθρώπου μα, οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι στην παρούσα συγκυρία. Πιο συγκεκριμένα, 1.280 δείγματα ελέγχθησαν στο γυροκομείο Αθηνών, στο κέντρο Βρεφών Μητέρα, στη δομή Μεταβατικής φιλοξενία Αστέγων Χριστών, στο κέντρο φιλοξενία Τα στο Καρέλιο Ίδρυμα, στο κοινωνικό ΕΚΑΒ Αγίου Ιωάννη Ρέντι, στην Πεδούπολη Αγίου Αντρέα και στην Πεδούπολη Αγία Βαρβάρα, στο Κέντρο Κοινωνική Πρόνοια Περιφερεια Αστική, στο Κέντρο Αποκατάσταση Δραπετσόνα, στο Αναρωτήριο Πεντέλη, στο Παράρτημα Αποθεραπεία και Αποκατάσταση Παιδιών με Αναπηρία Βούλα, καθώ και στα Παραρτήματα ΑΜΕΑ Δυτική και Ανατολική Αθήνα. Κλείνοντα, θα ήθελα να κάνω μία αναφορά στον απολογισμό των ελέγχων. Όσο αφορά στι πτήσει εξωτερικού, θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι χθε έφτασαν στη χώρα μα δύο τακτικέ πτήσει, στι οποίε επέβαιναν συνολικά 159 άτομα. Όλοι τους υποβλήθησαν σε τεστ και μόνο ένα δείγμα ήταν θετικό. Τελειώνοντα, η έλεγχη τήρηση των μέτρων από τα αρμόδια όργανα συνεχίζονται και θέλω να σταθώ με έμφαση σε αυτό. Χθε επιβλήθηκαν 57 πρόστιμα για μετακίνηση εκτό περιφερειακή ενότητα, ενώ βεβαιώθηκαν 1.300 1.301 παραβάσει για άσκοπη μετακίνηση, τι περισσότερε σε μια μέρα από την αρχή τη κρίση και επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Επίση, βεβαιώθηκαν 6 παραβάσει και συνελήφθησαν 9 άτομα για λειτουργία καταστημάτων παρά τη σχετική απαγόρευση. Θέλω να χτυπήσω καμπανάκι. Πραγματικά δεν αντιλαμβανόμαστε αυτή τη χαλάρωση. Να επαναλάβω για ακόμη μια φορά ότι τα μέτρα ισχύουν στο ακέραιο μέχρι τη Δευτέρα. Αυτό το τρίμερο από αύριο είναι σημαντικό στην εφαρμογή του σχεδίου μας. Γι' αυτό μένουμε σπίτι. Οποια, Οποια άλλη λογική είναι παντελώς επικίνδυνη. Τα αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίε και κύριοι, σε τρει μέρε μπαίνουμε σε μια νέα φάση τη προσπάθειά μα. Σε μια φάση που η τήρηση των κανόνων γίνεται ακόμα πιο σημαντική, ακόμα πιο κρίσιμη. Ξανατονίζω μέχρι τη Δευτέρα τα μέτρα που τηρούμε είναι αυστηρά, αλλά είναι ξεκάθαρα. Συνοψίζονται σε μία πρόταση. Μένουμε στο σπίτι μα. Από τη Δευτέρα τα πράγματα αλλάζουν. Αναπόσπαστο κομμάτι τη νέα πραγματικότητα, η τήρηση όλων των κανόνων υγιεινή και των μέτρων ατομική προστασία. Συνεχίζουμε να παραμένουμε υπεύθυνοι. Συνεχίζουμε, να μένουμε ασφαλείς. Σας ευχαριστώ.